με τα επεισόδια με την Ολλανδία. Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη. Καλησπέρα. Τι γίνεται, βρε Μανώλη? Ναι, κοιτάξτε, έρχονταν αυτό το πράγμα. Όταν ακούγαμε ότι θα επισκεφθούν κάποιοι Τούρκοι αξιωματούχοι ευρωπαϊκές χώρες και υπήρχαν οι αντιδράσεις, ήδη έρχονταν. Όμως φαίνεται ότι η Γερμανία το χειρίστηκε κάπως καλά. Δηλαδή, ο Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, πήγε στη Γερμανία. Όμως η Γερμανία απαγόρευσαν ουσιαστικά όλες τις αίθουσες και του είπαν πήγαινε στο προξενείο, μίλα σε κάποιους Τούρκους. Και τελειώσαμε εκεί την ομιλία. Είναι αυτές οι ομιλίες που γίνονται για τη στήριξη του ΝΕΕ. Ακριβώς. Για τη στήριξη του ΝΕΕ που θα γίνει 16 Απριλίου. Που δίνουν υπερεξουσία στον Ερντογάν. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα έκανε και η Γάλλη. Σε μια μικρή πόλη της Γαλλίας, στο Μέτς, πήγε σε Μέτς, εκεί πήγε ο Τσαβούσογλου, μίλησε σε κάποιους Τούρκους, στο προξενείο εκεί κοντά, έκλεισε. Η Ολλανδία ξέφυγε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως για προεκλογικούς λόγους, αυτό ξέρουν καλύτερα οι Ολλανδοί, αλίμονο. Αλλά όταν βλέπεις υπουργό της μιας κυβέρνησης, μια οποιαδήποτε χώρα. Δεν ξέφυγε η Ολλανδία όμως. Κοίταξε. Γιατί το λες έτσι, γιατί ξέφυγε. Απαγόρευσε να γίνει μια συγκέντρωση. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα όμως όταν. Σαφώς αυτό συμφωνώ. Όταν κάποιος υπουργός μιας οποιασδήποτε χώρας ή υπουργός οικογενειακής πολιτικής της Τουρκίας θέλει να λέει: θέλω να μπω στο προξενείο μέσα και δεν τη το επιτρέπουν και την ουσιαστικά την απελάβουν, την πάνε στη Γερμανία πάλι και φεύγει. Mm. Έχει δημιουργήσει και διπλωματικό επεισόδιο, άσχετο με τις διαδηλώσεις και οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν το έκαναν οι άλλες χώρες αυτό? Οι άλλοι το χειρίστηκαν πιο διπλωματικά. Οι Ολλανδοί πιο σκληρά. Ίσως επειδή έχουν εκλογές. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Είναι, να το πω, θα να το πω. Είναι και ο Ερντογάν, ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ λέει: είναι φασίστες οι τέτοιοι, είναι ναζιστές οι άλλοι. Ναι, ναι. Είναι... κάτσε. Ναι, αλλά τι θέλω να πω όμως. Αποκάλεσε ναζί τη Γερμανία. Αλλά η Γερμανία δεν αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε η Ολλανδία. Αυτή είναι η διαφορά. Mm-hmm. Φαίνεται ότι η απειλή του φασισμού στην Ολλανδία οδηγεί και την κυβέρνηση σε πιο σκληρά μέτρα. Ο Ερντογάν από όλο αυτό το πράγμα εδώ βγαίνει ωφελημένος. Δηλαδή, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, και δεν ακούω τις απόψεις που ότι είναι στα ίσα, επειδή το είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι θα κερδίσουμε το δημοψήφισμα, είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάπως να προηγείται οριακά το ναι στην Τουρκία, δηλαδή αυτό που θέλει ο Ερντογάν. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν όμως εμφανίζεται ως ηγέτης, εσωτερικά σας μιλάω πάντα έτσι, όχι ότι συμμετέχει με την άποψη, ότι είναι ο ηγέτης ο οποίος τα βάζει με μια Ευρώπη που δεν συμπαθεί, δεν βλέπει με καλό μάτι τους Τούρκους και την Τουρκία. Δηλαδή, παιδιά, αυτοί είναι φασίστες ναζί. Εγώ είμαι ο καλός ηγέτης. Βάζει κάτω από το χαλί όλα τα προβλήματα, mm-hmm. τα οικονομικά, τα πολιτικά, οποιαδήποτε προβλήματα και συζητάνε μόνο αυτό. Να σου πω κάτι. Ουσιαστικά άλλαξε την ατζέντα και την πάει εκεί που ήθελε εκείνος. Έτσι, δηλαδή να συζητάνε ότι ο Ερντογάν τα βάζει με ολόκληρη την Ήπειρο. Αυτό δεν του το επέτρεψε πολύ η Γερμανία, ως ένα όριο, ξέρεις, mm-hmm. λίγο. Η Γαλλία κανένα πρόβλημα και μάλιστα ευχαρίστησε ο Ερντογάν τη Γαλλία. Δηλαδή, χθες είπε: ευχαριστώ τη Γαλλία. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Και βγαίνει η Ολλανδία και του δίνει την τροφή. Δηλαδή, όταν βλέπει σκύλους να δαγκώνουν διαδηλωτές, καταλαβαίνω, χρειάζεται να τους διαλύσεις. Ναι, αλλά έφτασε στο σημείο να απαγορεύσει την υπουργό να πάει στο Ολλανδικό προξενείο. Απαράδεκτη όμως εικόνα ήταν και στην Κωνσταντινούπολη, όπου μπήκαν διαδηλωτές και υπέστηλαν τη σημαία της Ολλανδίας από το προξενείο της Ολλανδίας. Φωνάζανε Αλλάχου Ακμπαρ και δεν τους συνέλαβαν. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Επίσης. Μάλιστα. Ναι. Άρα θα έχει κλιμάκωση και συνέχεια. Θα έχει κλιμάκωση, αυτό το βλέπουμε και στον τουρκικό τύπο. Ναι. Και θεωρώ ότι όσο διατηρείται η ένταση με την Ευρώπη, τόσο ο Ερντογάν, όσο 35 μέρες έμειναν το δημοψήφισμα, θα βγαίνει ωφελημένος. Ευχαριστούμε, Μανώλη. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.